3 λεπτά πριν από τις 10 παρατέταρτο και καλημερίζω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Γιάννης Κουτσομύτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ΚΑΠΑ News. Καλύπτει και σχολιάζει μεγάλα γεωπολιτικά θέματα που έχουν σχέση και με την Ελλάδα και την γενικότερη περιοχή μας σε μεγάλα ξένα ενημερωτικά δίκτυα. Καλημέρα κύριε Κουτσομύτη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού άραγε να ξεκινήσω? Έχω ένα θέμα που το σημείωσα από την ειδησιογραφία σήμερα. Υπάρχει ένα μικρό χάος στην Γαλλία, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν αδυνατεί, λέει, να επιλέξει τον πρωθυπουργό του από τον συνασπισμό των αριστερών κομμάτων. Θα συνεχιστούν όμως σήμερα οι συνομιλίες και επαφές. Ο στόχος του Γάλλου Πρόεδρου είναι να βρει ένα πρόσωπο που να είναι αποδεκτό γενικά και να έχει διακομματική υποστήριξη. Τώρα ο συνασπισμός αυτός των κομμάτων δεν είναι εκείνος που βοήθησε να μην εκλεγεί η αντίπαλος του κυρίου Μακρόν. Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το φαινόμενο που ο κύριος Μακρόν επιθυμεί, προσδοκά να διασπάσει το αριστερό μέτωπο, να περιθωριοποιηθεί η ανυπότακτη Γαλλία του κυρίου Μελανσόν, ώστε τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι οικολόγοι και οι υπόλοιποι βουλευτές που δεν πρόσκυνται στον κύριο Μελανσόν, να συμπήξουν μια συμμαχία ή αν θέλετε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα συγκυβέρνησης και με την πτέρυγα του Προέδρου, αλλά και με την κεντροδεξιά. Όμως οι σοσιαλιστές δεν το δέχονται αυτό, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα δώσουν ένα, ας πούμε, δεκανίκι, για να χρησιμοποιήσω και μια επίκαιρη έκφραση της ελληνικής πολιτικής, ένα δεκανίκι στον κύριο Μακρόν, το οποίο δεν το θέλουν, θέλουν να το πήρουν στο δρόμο προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Πάντως θα βρει ένα σχήμα για να σχηματίσει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Βρισκόμαστε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά για τη Γαλλία. Δεν έχει ξαναεμφανιστεί μετά τον πόλεμο τέτοιο φαινόμενο, ουσιαστικά να μην υπάρχει καμία πλειοψηφία, καθαρή πλειοψηφία μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Εάν οι σοσιαλιστές και οι οικολόγοι αποφασίσουν ότι ο κύριος Μελανσόν είναι πραγματικά τοξικός και κινδυνεύει και η χώρα και πρέπει να υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα που ως ανεξάρτητοι παρατηρητές θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει, γιατί υπάρχουν και πολύ σοβαρές γεωπολιτικές προκλήσεις στην όλη την περιοχή, τότε πιθανότατα θα υπάρξει μια λύση διακυβέρνησης. Αλλιώς φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση μέχρι, φαίνεται, και μέσα στο 2025. Υπάρχει αδιέξοδο σε μια τέτοια προοπτική? Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί λύση ή υπάρχει άλλο ενδεχόμενο να προκηρυχτούν? Προς το παρόν υπάρχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον κύριο Ατάλ και μέχρι νεοτέρας συνεχίζουν τα πράγματα ως έχουν. Ο κύριος Μακρόν κάνει συναντήσεις και με παλαιότερους πολιτικούς όπως ο κύριος Ολάντ, που έχει ένα βαθμό επιρροής ακόμα στην αριστερά, ο κύριος Σαρκοζή, και επιθυμεί να υπάρξει μια συνένεση μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί αυτό που ανέφερε και χθες το βράδυ στην ανακοίνωσή του, με την οποία απέρριψε την υποψηφιότητα της αριστερής προτινόμενης για πρωθυπουργό της κυρίας Καστέ, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει θεσμική σταθερότητα και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο προτείνει η ενιαία αριστερά θα ήταν κίνδυνος για την θεσμική σταθερότητα της Γαλλίας. Μάλιστα. Βρήκα ενδιαφέρον επίσης, κύριε Κουτσομύτη, το θέμα, στην Guardian το διάβασα, ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, και ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ursula von der Leyen, απέτυχε τελικά να πείσει τους ηγέτες των κρατών μελών να της δώσουν μια επιτροπή που να είναι 50% άνδρες και 50% γυναίκες. Μάλλον την αγνόησαν, γράφει η εφημερίδα, μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές όλες. Η επόμενη Κομισιόν που θα αναλάβει έργο τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα έχει μόνο 22 με 25% γυναίκες. Τώρα μιλάμε για το χειρότερο ισοζύγιο ανδρών γυναικών από εκείνο της προηγούμενης επιτροπής του 19, όταν ανέλαβε η κυρία Φοντερ Λέιν, που η εκπροσώπηση τότε ήταν στο 44%. Το βρήκα ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είναι σαφώς ενδιαφέρον, γιατί το ζήτημα και της ισότητας και στα κέντρα λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τα πρώτα ζητήματα που θέτουν και τα μεγάλα κόμματα και οι ηγέτες και προφανώς και η κυρία Φοντερ Λέιεν. Αλλά εδώ προκύπτουν ζητήματα της πολιτικής πραγματικότητας στην κάθε χώρα, στο κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θα σας φέρω για παράδειγμα, μιλούσαμε λίγο πριν για την κατάσταση στη Γαλλία. Στη Γερμανία επίσης είναι μια αρκετά δύσκολη πολιτική κατάσταση μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ζόλιγκεν και τις επικείμενες κρίσιμες τοπικές εκλογές σε ανατολικά κρατήδια την ερχόμενη Κυριακή, όπου υπάρχει κίνδυνος η ακροδεξιά να σχηματίσει έως και κυβέρνηση σε αυτά τα κρατήδια. Σε άλλες χώρες κυβερνούν κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στην ισότητα των φύλων. Έτσι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ένας στόχος όπου αν οι εθνικές κυβερνήσεις δεν τον υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα επίσης τη δική σας την άποψη σχετικά με τα δύο πολεμικά μέτωπα που είναι δυστυχώς πολύ ενεργά ακόμη. Διάβαζα αυτά τα οποία μαθαίνουμε σήμερα τα τελευταία από το μέτωπο της Ουκρανίας. Εκείνο που ξεχωρίζω είναι το γεγονός ότι πιέζει πλέον ο Ζελένσκι τους δυτικούς συμμάχους να τον αφήσουν να συνεχίσει να χτυπά και εντός ρωσικού εδάφους. Τώρα υπάρχει αυτός ο φόβος ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις που θα είναι εντελώς πλέον ανεξέλεγκτες. Κοιτάξτε, πραγματικά ενώ οι περισσότεροι αναλυτές στηρίζουν τον αγώνα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, ο γεωπολιτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος μιας ευρύτερης ανάφληξης, μάλιστα και με ένα πυρηνικό κίνδυνο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, είναι υπαρκτός, δυστυχώς. Τι έχει συμβεί τώρα με την κίνηση του κυρίου Ζελένσκι να εισβάλλει σε ρωσικό έδαφος? Ουσιαστικά έχει ανατραπεί και το momentum της προέλασης που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στις νοτιοανατολικές περιοχές στον Ντομπάς. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω ότι συζητιέται και στους διεθνείς αναλυτές είναι το γεγονός ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Ζελένσκι ενδεχομένως να προκαλέσει μια πολύ μεγαλύτερη εντατικοποίηση του πολέμου από πλευράς Πούτιν. Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη αναφέρει τη λέξη πόλεμος. Στρατιωτική επιχείρηση, αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Αν όμως αποφασίσει ότι πρέπει να υπάρξει κανονικός πόλεμος, που σημαίνει γενική επιστράτευση του πληθυσμού και άλλου είδους προετοιμασίες πια, τότε μπαίνουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο και η Δύση θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για το τι θα κάνει, σε ποιο βαθμό θα μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία. Διότι ενώ βλέπουμε όλους αυτούς τους πολύ σκληρούς βομβαρδισμούς και χθες με 200 drones και πυράβλους και σήμερα το πρωί πάλι επίθεση και σε ξενοδοχεία και στο Κίεβο και στο Λβίβ, παρόλα αυτά οι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία ακόμη δεν έχει εμπλακεί 100% στρατιωτικά με όλες τις δυνάμεις σε αυτόν τον πόλεμο. Τι θα συμβεί αν αυξήσει την εμπλοκή της? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Μάλιστα. Μιλάμε με τον αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα Γιάννη Κουτσομύτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε και βεβαίως το άλλο ενεργό μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή, η Χεζμπολάχ, που είχαμε ένα μπαράζ επιθέσεων προχθές, απάντησε το Τελαβίβ, λέει ότι κάνει διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε όταν χρειαστεί και όταν κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να ξαναχτυπήσουμε. Αυτό τι είναι, κύριε Κουτσομύτη? Κοίταξτε, είναι ένας πόλεμος τακτικής ο οποίος συνεχίζεται εδώ και πλέον πάνω από 10 μήνες. Το κύριο μέτωπο πλέον του πολέμου έχει μεταφερθεί στο βόρειο Ισραήλ, κυρίως και στις περιοχές της κοιλάδας του Μπεκά, όπου εκεί πέρα η Χεζμπολάχ με μικρούς βελληνικούς, είτε drones, είτε όλμους, είτε πυροβολικό και κάποιους λίγους πυράβλους, έχει ουσιαστικά καταφέρει να δημιουργήσει μια πολεμική ζώνη στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις εστίες τους περίπου 90.000 Ισραηλινοί πολίτες από χωριά και πόλεις τα οποία είναι κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πολιτική ένταση και κοινωνική ένταση μέσα στο Ισραήλ, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή κριτική και κατά του κυρίου Νετανιάχου ότι δεν δρά αποτελεσματικά για να εξαλείψει τον κίνδυνο ή την πολεμική απειλή που προκαλεί η Χεζμπολάχ στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Από την άλλη, η Χεζμπολάχ παίζει αυτό το παιχνίδι, θα έλεγα και με έναν έξυπνο τρόπο, κρατάει τα γένια, δεν εξαπολύει μαζική επίθεση γιατί έχει ένα τεράστιο πυραυλικό πλωστάσιο και πάμε σε αυτή την ισορροπία, θα έλεγα, της γάτας με το ποντίκι, όπου ούτε μία ούτε άλλη πλευρά επιθυμεί σε αυτή τη φάση να κλιμακώσει τον πόλεμο, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πριν από 20 χρόνια είχε γίνει εισβολή ξανά του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες και δεν έχει θεωρηθεί και επιτυχημένη στρατιωτικά τότε εκείνη η επιχείρηση και υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για το σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι επιτυχής. Όμως υπάρχουν δύο συγκεκριμένες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η μία αφορά την αποστρατιωτικοποίηση του Νοτίου Λιβάνου από οποιασδήποτε ομάδες ενόπλων που δεν ανήκουν κυρίως μέσα στο Λιβανικό στρατό και αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την προφανώς την παραβιάζει διαρκώς η Χεζμπολάχ με τη στρατιωτικοποίηση κοντά στα σύνορα του Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει άλλη μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι καμία στρατιωτική ομάδα μέσα στο Λίβανο δεν μπορεί να δρά ανεξάρτητα από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα πολιτικής σταθερότητας στο Λίβανο που θα επιτρέψει ενδεχομένως στο βάθος του χρόνου να υπάρξει μια ειρήνευση σε βάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή με τη Χεζμπολάχ να δρά ανεξέλεγκτη, νομίζω ότι η κρίση θα συνεχίζεται. Κύριε Κουτσομύτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα η ενημέρωση που κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.